για τους φιλελεύθερους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, η κυρία Σελβιγκουλάρη. Ήταν πολύ καλό που ακούσαμε την Κομισιόν. Χαιρετίζω την κυρία Κένινγκ και επίσης όλους οι υπόλοιπους. Με τη δική μου έκθεση, πριν από κάποιες εβδομάδες το Κοινοβούλιο επέβαλε μια έκθεση που θέτει το θέμα της σχέσης μας με τους παγκόσμιους διεθνείς οργανισμούς που ορίζουν κανόνες. Και αυτό που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ήταν να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ποιος αποφασίζει. Σας καλώ λοιπόν να διερωτηθείτε αν το Financial Stability Board έχει τον τελευταίο λόγο. Ας το κλείσουμε εδώ το μαγαζί. Γιατί υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν κεντρικοί τραπεζίτες, αλλά κανένας εκπρόσωπος των πολιτών. Με όλο το σεβασμό δε που έχω και για το ΖΕ20 και το τι έκανε στη διάρκεια της κρίσης, ότι και εκεί υπάρχουν χώρες, περιλαμβάνονται χώρες που δεν είναι και πρότυπα δημοκρατίας και θα πρέπει να διερωτηθούμε. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε έρχεται από το ΖΕ20, άρα είναι καλό. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δηλαδή σαν να ήταν Ευαγγέλιο τα όσα μας λέει το G20, όπως είπε και η Λίζα. Ας πούμε για το πεδίο εφαρμογής υιοθετούμε τη λογική των Αμερικανών που συχνά δεν παίρνουν μέτρα παρά μόνο για ορισμένους θεσμούς εδώ είτε για άλλα κείμενα, είτε απευθυνόμαστε στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα που είναι τελείως διαφορετικό. Σε ορισμένες χώρες όπως η δική μου θέλω να σας τονίσω ότι δεν είναι οι μεγάλες τράπεζες που σήμαναν κίνδυνο για την κρίση. Αυτές ήταν πολύ καλά εποπτευόμενες και δεν χρειάστηκε να γίνει bail-out για αυτές. Ενώ σε άλλες χώρες είχαμε να κάνουμε, χρειάστηκε να ζητήσουμε από τον φορολογούμενο. Και έπειτα πρέπει να διαβάσουμε τα κείμενα. Η οδηγία λέει σαφώς ότι η προσφυγή στο MRL, στο κανόνα του 8%, πρέπει να ερμηνεύεται αναπερίπτωση. Και ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα κονδύλια, και όχι ότι εξορισμού είναι ο κανόνας, όταν λέει ότι πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια, increase clarity, αυτό δεν σημαίνει ότι εφόσον υπάρχουν περιθώρια εκτίμησης, ότι τελικά εφαρμόζουμε τον ίδιο κανόνα για όλους, γιατί αυτό σημαίνει ότι υποκαθιστούμε τον νομοθέτη. Σίγουρα δεν είχατε σκεφτεί αυτό και ίσως θα μπορέσουμε εκεί να συμφωνήσουμε. Τελευταίο θέμα. Εγώ διαρωτάμαι αν δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος σημαντικός. Γιατί να μπορούμε έτσι να έχουμε πρόσβαση στο Ταμείο Εξυγείασης. Δεν ήταν αυτό που είχαμε σκεφτεί και σκέφτομαι και τα σχόλια της Λίζας και των υπολείπων. Ότι δηλαδή θέλαμε να φτιάξουμε ένα κείμενο που να λέει ότι όχι από τη στιγμή που έχει κάνει δυσκολίες θα έχει πρόσβαση και στο Ταμείο. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πολύ σοβαροί σε αυτές τις πτυχές, να μην μπούμε σε χωράφια όπου δεν θέλει ο νομοθέτης να μπούμε και να θυμηθούμε και την νομολογία Μερόνι που λέει ότι όλες οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες και όχι για να δημιουργούν νέους, γιατί αυτό μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία μας, γιατί γι' αυτό μιλάμε τελικά. Όλοι συμφωνούμε να πλαισιωθεί η δραστηριότητα η τραπεζική, δουλέψαμε όλοι σκληρά γι' αυτό, αλλά δεν θέλουμε τελικά και οι τράπεζες να μην μπορούν να δουλέψουν και να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ. Merci, Sylvie.